Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο γυναικών και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την παίκτρια του αθλητικού όμιλου Περσέα Σύρου, ο Περσέα Σύρου, ο οποίος μετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Γυναικών. Μαζί μας, όπως είπαμε, έχουμε την Εύη Καρέτσου. Εύη, καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, εσύ, Εύη. Πώς είναι όλο αυτό το διάστημα που... Από την αποχή των γυναικών, ναι. Φέτος ξεκινήσατε την προετοιμασία. Ξεκινήσαμε σωστά την προετοιμασία, κάναμε 3 φιλικά. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, σίγουρα έχουν γίνει ριζικές αλλαγές και στον αθλητισμό, αλλά και στη ζωή γενικότερη όλων μας. Ευχόμαστε να τελειώσει σύντομα αυτό το δυσάρεστο γεγονός της πανδημίας και να συνεχίσουμε εκ νέου σε κανονικούς ρυθμούς. Σου έχει λείψει το ποδόσφαιρο, Εύη? Μου έχει λείψει σίγουρα. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι προπονήσεις που βρισκόμασταν με τα κορίτσια, τρέχαμε, υπήρχε μια ζωντάνια για αθλητισμό, δηλαδή η άθληση μας λείπει και το γήπεδο σίγουρα. Πολλές παίκτριες για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχουμε δει γήπεδο. Εμείς, εντάξει, επειδή παίζουμε και στη Σύρο, είναι ακόμα πιο δύσκολο από την άποψη ότι δεν ανήκουμε σε κάποιο σωματείο της Αθήνας. Μας λείπουν πάρα πολύ όμως και οι άνθρωποι της Σύρου. Εντάξει, καλώς ή κακώς έχουμε αναπτύξει μια υπέροχη σχέση εδώ και 1,5 χρόνο που συναστρεφόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους και είναι ένα λυπηρό κομμάτι για μας που έχουμε να τους δούμε τόσο καιρό και δεν έχουμε μπει στο γήπεδο να πάμε πάλι στη Σύρο, στο νησί, στους οπαδούς εκεί που είναι πάντα δίπλα μας. Οπότε σίγουρα μας λείπουν και θέλουμε να επιστρέψουμε σύντομα. Είδαμε ότι ξεκίνησαν οι προπονήσεις στο πρωτάθλημα της ΑΕ Εθνικής Γυναικών και ανακοινώθηκε ότι η έναρξη θα είναι στις 18 Απριλίου. Ναι. Πιστεύεις ότι μετά την ΑΕ Εθνική Γυναικών πρέπει να ακολουθήσει και η ΒΕ Εθνική Γυναικών και η ΓΑΜΑ Εθνική Γυναικών? Αρχικά για την ΑΕ Εθνική νομίζω είναι η τρίτη η αναβολή του πρωταθλήματος. Είχαν πει στην αρχή ότι θα ξεκινήσουν κανονικά Οκτώβριο-Νοέμβριο, από ό,τι θυμάμαι. Αναβλήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά είπαν ότι θα ξεκινήσει το Μάρτιο. Δεν ξεκίνησε το Μάρτιο. Ήταν να ξεκινήσει στις 4 Απριλίου και αναβλήθηκε πάλι. Οπότε... Υπήρχε μια πρώτη απόφαση να αρχίσουν οι προπονήσεις, mm-hmm. δεύτερη απόφαση να σταματήσουν οι προπονήσεις και μια τρίτη απόφαση να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις. Σωστά. Οπότε όλο αυτό φέρνει αναταραχές και στα σωματεία και γενικά στις παίχτριες από την άποψη ότι από το ποδόσφαιρο δεν θεωρώ ότι στηρίζεται καμία οικονομικά. Δεν μπορεί δηλαδή κάποια παίκτρια να κάνει τα κουμάντα της επαγγελματικά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Άρα συνεχώς είναι μια ανατροπή. Οπότε το να μην ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα από τη στιγμή που παίκτριες της ΑΕ Εθνικής το περίμεναν, σίγουρα ήταν μια ανατροπή για εκείνες. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν μια απόφαση 15 ομάδων της ΑΕ Εθνικής να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να έχει νέα ημερομηνία 18 Απριλίου. Αυτό το αποφάσισε ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Ζαγοράκης, που θεωρώ ότι γνωρίζει τα προβλήματα γενικά του αθλητισμού και όσον αφορά το αντρικό, αλλά θέλω να πιστεύω και για το γυναικείο και να είναι μια απόφαση η οποία θα πάει μπροστά το γυναικείο ποδόσφαιρο και όχι πίσω. Ώστε να υπάρχει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότερο να προετοιμαστούν οι ομάδες για την επανέναρξη. Σωστά. Για μένα ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα της προετοιμασίας. Συνήθως οι ομάδες προετοιμάζονται από τον Αύγουστο για να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς πρωταθλήματος τέλη Οκτώβρη. Οπότε τώρα το να ξεκινήσουν τις προπονήσεις και εντάξει, 4 εβδομάδες, 5 εβδομάδες νομίζω δόθηκε η δυνατότητα, θα ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί δεν θα έχουν πάρει ρυθμούς τα κόριτσια για να παίξουν, οπότε δεν θα έχουν τις ίδιες αντοχές. Θα υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματισμοί δυστυχώς και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης, αν γίνονται οι αγώνες Κυριακή και Τετάρτη, Κυριακή και Τετάρτη, με έναν γύρο, που θεωρώ και αυτό ότι είναι λίγο άδικο, γιατί κάποιες παίκτριες, κάποιες ομάδες, συγγνώμη, θα πρέπει να υπομισθούν μεγαλύτερα έξοδα οικονομικά, θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο. Οπότε μακάρι να υπάρξει μια απόφαση η οποία θα είναι δίκαιη για όλες τις ομάδες και πραγματικά
να αναπτυχθεί έτσι με όμορφο τρόπο και υγιές τρόπο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Εύη, αγωνίζεσαι αρκετά χρόνια. Μάλιστα. Στα πρωταθλήματα, ίσονα και στην Α' Εθνική Γυναικών. Πώς είναι το ποδόσφαιρο γυναικών και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν? Θα ήθελα και τη δική σου άποψη. Έχω ρωτήσει και άλλες ποδοσφαιρίστριες, θα ήθελα και τη δική σου άποψη. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από το Καρπενήσι. Στο Καρπενήσι δεν ήταν διαδεδομένο γενικά το ποδόσφαιρο, οπότε πάντα συνήθιζα να παίζω με αγόρια στις αλάνες, στις πλατείες που είχαμε. Οπότε όταν ήρθα στην Αθήνα το 2012, έμαθα για την ομάδα της Ολυμπιάδας Σμητού. Και ήταν ένα όνειρο που ήθελα να πραγματοποιήσω, γιατί γενικά ασχολούμαι με τον αθλητισμό πάρα πολλά χρόνια, από μικρή, αλλά σε ποδόσφαιρο δεν ήμουν ποτέ σε κάποια ακαδημία. Οπότε ήθελα να αρπάξω αυτή την ευκαιρία και όντως το έκανα με μεγάλη μου χαρά. Για μένα το βασικό είναι ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο στηρίζεται καθαρά στη διοίκηση. Γιατί δεν μπορεί να διαφορετικά με τα χρήματα που παίρνουν από την ΕΠΟ ή όπως στηρίζονται να κρατηθεί μία ομάδα σε ένα πρωτάθλημα. Οπότε θεωρώ ότι μεγάλο ρόλο παίζει η διοίκηση και πόσο στηρίζει αυτό. Εγώ ήμουν τυχερή, σίγουρα στην Ολυμπιάδα Μητού. Ήταν ένα πολύ όμορφο σωματείο που έχω όμορφες εμπειρίες. Καταφέραμε από τη ΓΑΜΑ Εθνική με πολύ κόπο και με την βοήθεια φυσικά του προπονητή που είχαμε τότε, του κυρίου Χριστόπουλου, να φτάσουμε από τη ΓΑΜΑ στη ΒΙΤΑ και από τη ΒΙΤΑ στην Α' Εθνική, που ήταν ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να προβληθεί περισσότερο το γυναικείο ποδόσφαιρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να βοηθήσουν με οικονομικούς πόρους ή ΕΠΟ ή όποιο άλλο σωματείο είναι που μπορεί να δώσει χρήματα για να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες στο γυναικείο ποδόσφαιρο με τρομερές παίκτριες και δυνατότητες που κάποιες μπορεί να έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά κάποιες παραμένουν στην Ελλάδα. Και θα ήταν πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό να μπορέσουν να τις βοηθήσουν και να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί κάποιες, όντως αυτό είναι το όνειρό τους, να παίξουν σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, σε μια άλλη χώρα, επειδή το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό είναι περισσότερο δεδομένο από ότι στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχουν ίσως κάποια ταμπού και δεν είναι τόσο. Εύη, εσύ πώς και ποδόσφαιρο και όχι κάποιο άλλο άθλημα? Όπως σας είπα, ασχολούμαι από μικρή με τον αθλητισμό. Έχω περάσει από το ταϊκβοντό, από στίβο, από τένις, στο σχολείο μπάσκετ, βόλεϊ. Και σε κέρδισε το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο με κέρδισε στα 18 μου, γιατί δεν είχα την ευκαιρία νωρίτερα, αλλιώς σίγουρα θα με κέρδισε νωρίτερα. Έβλεπα ποδόσφαιρο από μικρή, κυρίως με τον μπαμπά μου. Οπότε ήθελα να δω πώς είναι και το γυναικείο, που είναι σίγουρα κάτι πολύ διαφορετικό από ότι στο αντρικό. Υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός, θα έλεγα. Αλλά είναι όμορφο γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παίκτριες που έχουν την ανάγκη και θέλουν να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα όρια τους και να δοκιμαστούν σε αυτό το άθλημα που θεωρείται ανθρωπρατούμενο, καλός ή κακός. Αλλά εμένα μου άρεσε πάντα από μικρή. Παίζω κυρίως ως αμυντικό χαφ. Στην ομάδα βέβαια της Ήρου είμαι στόπερ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η θέση κυρίως του αμυντικού χαφ, γιατί νιώθω ότι έχω μεγάλη ευθύνη και όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι της ομάδας, αλλά ότι μπορώ να ενισχύσω και το επιθετικό με αυτή τη θέση. Μ' αρέσει που θα τρέχω, θα αγωνίζομαι, θα μάχομαι και μ' αρέσει να το κάνω με πάθος, γιατί όπως έλεγε και η Νανά σε προηγούμενη συνέντευξη, είμαι ο βράχος των γηπέδων και πραγματικά δεν θέλω να περνάει τίποτα και θέλω με όσο μπορώ να βοηθάω 100% την ομάδα μου. Λοιπόν, μετά την Ολυμπιάδα Ημιτού έχεις παίξει και στην Αγία Παρασκευή. Ναι, είχα πάει για μικρό χρονικό διάστημα στην ομάδα της Αγίας Παρασκευής. Τότε η Αγία Παρασκευή ήταν στην Α' Εθνική. Έχουν ένα εξαιρετικό προπονητή, ο οποίος είναι ακόμα μέχρι και σήμερα, ο κύριος Χαραλαμπίδης. Επειδή η Α' Εθνική είναι πάρα πολύ απαιτητική και δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη ΓΑΜΑ Εθνική ούτε με τη ΒΙΤΑ Εθνική, κάνανε προπονήσεις 4 φορές τη βδομάδα, συν τον αγώνα της Κυριακής. Εγώ λόγω δουλειάς, επειδή δουλεύω στην Λαμία ως εργοθεραπεύτρια, που αυτός είναι ο επαγγελματικός μου προσανατολισμός, για μένα το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο με κάνει να ξεφεύγω
από το επάγγελμά μου και το έχω σαν χόμπι ουσιαστικά. Οπότε δεν μπορούσα να τα απεξέρχομαι στις προπονήσεις και να βοηθήσω την ομάδα της Αγίας Παρασκευής. Οπότε γι' αυτό έμεινα λίγο καιρό στην ομάδα. Αλλά έχουν ένα πολύ καλό κλίμα, με έναν πολύ ωραίο κορμό εδώ και χρόνια. Και εύχομαι τα κορίτσια στην Αγία Παρασκευή να έχουν μια πολύ καλή πορεία στην Αλφαεθνική φέτος. Άρα έχεις αγωνιστεί Ολυμπιάδα Ημιτού, Αγία Παρασκευή και τώρα είσαι στον Περσέα Σύρο. Ο επόμενος σταθμός μου μάλιστα είναι ο Περσέα Σύρο που αγωνίζομαι μέχρι και σήμερα. Με είχε προτείνει ο παλιός μου προπονητής, ο κύριος Χριστόπουλος. Με έφερε σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί, με τον προπονητή, τον Θοδωρή και την πρόεδρό μας, την Τίνα. Αμέσως αγάπησα αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά εννοώ. Είναι τρομεροί άνθρωποι. Έχουν διάθεση, μεράκι, αγάπη για αυτό που κάνουν. Ήθελαν να βοηθήσουν το νησί να πάει ένα κομμάτι ουσιαστικά παραπέρα, γι' αυτό έφτιαξαν και τη γυναικεία ακαδημία που έχουν πάρα πολλά κορίτσια και αποφάσισαν να ιδρύσουν και την γυναική ομάδα και να συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα, που είναι πολύ πιο δύσκολο για ένα νησί να κάνει τις προπονήσεις και να μπει σε μια διαδικασία πρωταθλήματος, γιατί οι περισσότερες ομάδες ανήκουν στην Αθήνα, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα με τα ταξίδια, δεν είναι εύκολο. Ακόμα και για τα φιλικά, οι άνθρωποι της Σύρου ερχόντουσαν εδώ στην Αθήνα για να τα κάνουμε. Είναι δίπλα μας γενικά σε ό,τι τους έχουμε ζητήσει και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να προωθήσουν γενικά όχι μόνο την ομάδα, αλλά και το γυναικείο αθλητισμό. Εύη, οι γονείς σου πώς αντέδρασαν όταν τους είπες ότι εγώ θα παίξω ποδόσφαιρο και είμαι πλέον ως ποδοσφαιρίστρια στην Ολυμπιάδα Ημιτού? Οι γονείς μου με έχουν στηρίξει σε όλες τις αποφάσεις της ζωής μου. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι μου άρεσε το ποδόσφαιρο από μικρή, πάντα έπαιζα με τα αγόρια που σας είπα. Οπότε όταν τους το είπα, ουσιαστικά αυτό που μου είπαν ήταν να μην παρατήσω τις σπουδές μου, γιατί τότε ήμουνα στην Πάντιο, στην Πάντιο Σχολή, στο τμήμα της Κοινωνιολογίας. Να κάνω αυτό που αγαπώ φυσικά, αλλά πάντα με προσοχή για να μην έχω τραυματισμούς και έχω ουσιαστικά μετά κάποιες δυσκολίες στην καθημερινότητά μου. Οι φίλοι σου, οι φίλες σου? Οι φίλες μου το περιμένανε και οι φίλοι μου ότι θα ασχοληθώ κάποια στιγμή με αυτό, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και να πηγαίνω στο γήπεδο και να παρακολουθώ. Είμαι Ολυμπιακός, οπότε πολύ συχνά βρισκόμουν στο γήπεδο. Άρα ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν τους παρεξένεψε και με έχουν στηρίξει, έχουν έρθει να δουν αγώνες, είναι πάρα πολύ δίπλα μου σε όλα και εκείνοι. Αν σου έλεγα, Εύη, να μου ξεχωρίσεις ποια ήταν η καλύτερη σου σεζόν, ποια θα μου έλεγες? Από όλη σου την ποδοσφαιρική πορεία μέχρι τώρα. Ναι. Σίγουρα τα χρόνια της Ολυμπιάδας, επειδή ήμουν εκεί 7 χρόνια, με ανέδειξαν. Θεωρώ ότι η καλύτερη μου χρονιά ήταν από την Β' Εθνική στην Α. Ο Χριστόπουλος με είχε δοκιμάσει σε πάρα πολλές θέσεις, και ως αμυντικό χαφ και ως στόπερ και ως μπακ. Θεωρώ ότι ανταπεξήλθα αρκετά στις προσδοκίες του, οπότε μου έμαθε σε οποιαδήποτε θέση και να βρίσκομαι, να βάζω το μυαλό μου πρώτα, να δουλεύει, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε το χώρο που μας δίνεται σε κάθε θέση και λόγω της μαχητικότητάς μου να μπορώ να το κάνω αυτό προσόν για να ανταπεξέρχομαι σε ό,τι μου ζητηθεί από τον προπονητή μου. Οπότε νομίζω ότι ήταν αυτή η καλύτερη μου χρονιά. Υπάρχει ένα-δύο παιχνίδια που θεωρείς ότι ήταν τα καλύτερά σου, σου έρχονται τώρα στη μνήμη? Σίγουρα το ένα παιχνίδι ήταν το μπαράζ με τον Πειραιά, που από Γ' Εθνική ανεβήκαμε στην Β'. Γενικά τα μπαράζ ήταν κάτι που τα είχαμε πολύ έντονα στην Ολυμπιάδα, γιατί την προηγούμενη χρονιά είχαμε παίξει τον μπαράζ με την Αγία Παρασκευή. Είχαμε χάσει δικαίως, οπότε η Αγία Παρασκευή είχε ανέβει στη Β' Εθνική και εμείς παραμείναμε γάμα. Και η επόμενη χρονιά ήταν που είχαμε τον μπαράζ με τον Πειραιά. Ήταν ένας πολύ όμορφος αγώνας. Παλεύαμε και οι δύο ομάδες μέχρι τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού για το ποια θα βάλει τον γκολ για να κερδίσει το πρωτάθλημα. Και τελικά τα καταφέραμε στο 88 λεπτό, νομίζω, με τη Χριστίνα Κολοκάθη που πέτυχε ένα τρομερό
γκολ, κάνοντας ένα σούτ πολύ μακριά από την περιοχή και καταφέραμε και ανεβήκαμε στη Β' Εθνική. Ένα ακόμα παιχνίδι που θυμάμαι ήταν πάλι με την Ολυμπιάδα, όταν παίζαμε με τον Εργοτέλη κύπελο, τότε που υπήρχε δυνατότητα να παίζουν, να υπάρχει κύπελο και για τις ομάδες, γιατί πλέον είναι οι κορασίδες κυρίως οι οποίες συμμετέχουν στο κύπελο. Και ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, πάρα πολύ δυνατό. Ο Εργοτέλης ήταν ομάδα Α' Εθνικής, οπότε είχα πεισμώσει πάρα πολύ και είχα κάνει, θεωρώ, ένα πολύ καλό παιχνίδι, αν και στο τέλος η ομάδα του Εργοτέλη κατάφερε να βάλει γκολ και να περάσει εκείνη στην επόμενη φάση. Η αντίδραση των ανδρών, Εύη, βλέποντας εσάς και εσένα να παίζεις ποδόσφαιρο. Εντάξει, κάποιοι παραξενεύονται στην αρχή και ουσιαστικά μπορούν να σε προκαλέσουν σε κάποιο 5x5 για να παίξουν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι όντως το εκτιμάνε, καταλαβαίνουν τις δυνατότητές μας και ότι είμαστε, μπορούμε να είναι κάποιες παίκτρες ισάξιες με τους άντρες, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πάντα κάποιες διαφορές. Το σωματότυπο ενός άντρα με μιας γυναίκας είναι πολύ διαφορετικό, οπότε ο άντρας θα έχει πάντα περισσότερη δύναμη. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι της τεχνικής, καμία γυναίκα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από έναν άντρα, οπότε μπορεί να ανταπεξέλθει στον ίδιο ή και σε καλύτερο βαθμό. Και το θέμα, θεωρώ, σε όλα είναι η θέληση. Αν θέλεις όντως να γίνεις μια καλή παίκτρια ή ένας καλός παίκτης αντίστοιχα στο αντρικό, μπορείς να τα καταφέρεις. Θαυμάζεις κάποιους ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες? Ναι, θαυμάζω κυρίως ποδοσφαιριστές, γιατί όπως σας είπα, έβλεπα με τον παπά μου κυρίως αντρικό το ποδόσφαιρο των ανδρών. Πρότυπο μου θεωρώ ότι θα ήταν ο Γκατούσο ή ο Πίρλο, λόγω της ευφυΐας που είχαν, πάρα πολύ μαχητικοί παίκτες και οι δύο. Μ' άρεσαν παίκτες που πέρανε στη Ρεάλ τότε, που θεωρώ ότι η Ρεάλ τότε είχε την καλύτερη ομάδα, που ήταν ο Ραούλ, ο Φίγκο. Ο Μασεράνο είναι ένας εξαιρετικός και εκείνος αμυντικός χαφ, οπότε έχω σαν πρότυπα κυρίως ξενοδοτισμό, που παρακολουθώ ακόμα πρωταθλήματα και ιταλικό ποδόσφαιρο κυρίως και αγγλικό. Θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα πρωταθλήματα που υπάρχουν. Αγαπημένη σου ομάδα, μου είπες ότι είναι Ολυμπιακός. Μάλιστα, ναι, ναι. Και από το εξωτερικό? Από το εξωτερικό θα έλεγα από την Αγγλία ότι είμαι Manchester United. Στην Ιταλία θα θεώρησα ότι είμαι ακόμα Μίλαν. Και στην Ισπανία σίγουρα Μπαρτσελόνα. Ωραία. Θα σου αναφέρω κάποια ονόματα. Μάλιστα. Και θα ήθελα έτσι 2-3 λέξεις για το κάθε όνομα. Φυσικά. Να ξεκινήσω με τον προπονητή σου στην Ολυμπιάδα Εμιτού, τον κύριο Χριστόπουλο. Ναι, τον Χριστό τον γνώρισα το 2013 που ανέλαβε το σωματείο της Ολυμπιάδας Εμιτού. Ήταν η πρώτη επαφή με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, γιατί μας έμαθε πολλά, παρά τις διαφωνίες που μπορεί να είχαμε. Πραγματικά τον θεωρώ ένα εξαιρετικό προπονητή, ο οποίος μου έδωσε και την ευκαιρία να ενταχθώ στην ομάδα Futsal της ΑΕΚ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και γι' αυτό. Και θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής που ό,τι αναλάβει θα τα καταφέρει. Η αρχηγός της Ολυμπιάδας, Μαρινίκη Μιχαλοπούλη. Τη Μαρινίκη τη γνώρισα και εκείνη στην Ολυμπιάδα. Ένα εξαιρετικό κορίτσι με πολύ καλές δυνατότητες. Είχε έρθει τότε, αν θυμάμαι καλά, από την ομάδα του Πανηλιακού, από τον Πύργο. Πραγματικά την είχαμε αγκαλιάσει όλες στην Ολυμπιάδα και μας έδειξε με τον τρόπο της πάρα πολλά πράγματα στο αμυντικό κομμάτι και πώς πρέπει γενικά να λειτουργεί μια ομάδα, παρά το τι μπορεί να μας έλεγε η διοίκηση ή ο προπονητής. Καλώς κακώς είμαστε 11 κορίτσια τα οποία παίζουμε και τα υπόλοιπα κορίτσια που είναι στο πάγκο. Οπότε μας έδειξε να είμαστε όλες ενωμένες και να μαχόμαστε πάντα για το καλύτερο και για την νίκη. Goalkeeper, Δανάη Δημητροπούλου. Η Δανάη ήρθε και εκείνη στην Ολυμπιάδη Μητού, από εκεί την γνωρίζω. Είχαμε παίξει και αντίπαλες όταν ήταν, νομίζω, στο Λεοντικό, αν δεν κάνω λάθος, και στον Αγίο Δημήτριο. Ήρθε, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα της Ολυμπιάδας. Θεωρώ ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η Ολυμπιάδα να αναδείξει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητές της. Γι' αυτό είναι πλέον και η πρώτη goalkeeper στην Ολυμπιάδα και εύχομαι να έχει μια καλή πορεία και χωρίς τραυματισμούς. Η νέα μεταγραφή της Ολυμπιάδας,
Ανάπλεξίδα. Είναι ανάπλεξίδα. Με την Άννα συνεργαζόμαστε από το 2012, την ξέρω, είναι κολλητή μου. Έχουμε περάσει πάρα πολλά και στην Ολυμπιάδα. Μαζί είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε, εύχομαι ξανά, στην ομάδα της Σύρου. Είναι το αγαπημένο μου δεκάρι, αλλά και το αγαπημένο μου παλτό της ομάδας. Εύχομαι να, πραγματικά να τα πάει περίφημα εφόσον ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Α Εθνικής και να πραγματοποιεί κάθε τη στόχο. Τον προπονητή της Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Χαραλαμπίδη. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, όπως σας προείπα, και εκείνος είχε αναλάβει αντρικά τμήματα και είναι η πρώτη επαφή με το γυναικείο. Φαίνεται ότι αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Έχει έναν σκοπό και ξέρει ότι θα τα καταφέρει. Δουλεύει πάρα πολύ με τις παίκτριές του και πραγματικά εύχομαι να τα πάνε αυτή τη φορά στην Α Εθνική όπως θα περιμένουν και ακόμα καλύτερα. Η αρχηγός της Αγίας Παρασκευής, η Δέσποινα Βιτούλα. Η Δέσποινα είναι και εκείνη μια εξαιρετική παίκτρια με πολύ καλές αμυντικές δυνατότητες. Είναι μαχήτρια, δεν περνάει τίποτα. Πραγματικά είναι αρχηγός, είναι πάρα πολλά χρόνια στην Αγία Παρασκευή και εύχομαι και εκείνη να τα πάει περίφημα και μακριά από τραυματισμούς. Η νέα μεταγραφή της Αγίας Παρασκευής, η Ντίνα Κορομπίλα. Η Ντίνα ήταν και εκείνη πολλά χρόνια στην Αγία Παρασκευή. Ήρθε μετά στην Ολυμπιάδα Ημιτού που εκεί ουσιαστικά γνωριστήκαμε. Έχει ταλέντο πάρα πολύ, έχει μυαλό, ξέρει να παίζει. Μπορεί να χάνει κάποιες φορές τον έλεγχο γιατί πεισμώνει, αλλά πραγματικά είναι ένας απίστευτος χαρακτήρας που θέλει να κάνει το καλύτερο πρώτα για τον εαυτό της, πρώτα συγγνώμη για την ομάδα και μετά για τον εαυτό της και πιστεύω ότι θα τα πάει εξαιρετικά στην Α Εθνική και εύχομαι και εκείνη να είναι πάντα υγιής. Η κυρία Λίτσα και ο κύριος Τζόρτζης. Εγώ είχα... Της Αγίας Παρασκευής και δύο. Ναι. Είχα επαφή με την κυρία Λίτσα, πραγματικά είναι στην Αγία Παρασκευή όλα αυτά τα χρόνια δίπλα της και προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούν και οι δύο σίγουρα για να αναδείξουν την ομάδα της Αγίας Παρασκευής. Είναι κοντά στις παίκτριες, μιλούν, ξέρουν τα προβλήματα και θέλει πάντα να βρίσκει λύσεις. Εύχομαι και εκείνη να συνεχίσει το καλό έργο που κάνει και να είναι η διοίκηση πραγματικά δίπλα στα κορίτσια της Αγίας Παρασκευής. Ο κύριος Θοδωρής Καραγιάννης από τον αθλητικό όμιλο Περσέα Σύρου. Είναι ο προπονητής μου, είναι εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία. Είναι και για εκείνον κάτι καινούριο αυτό που έχει αναλάβει, αλλά επειδή το κάνει με μεγάλη αγάπη και θεωρώ ότι έχει στελεχώσει την ομάδα του με όμορφους χαρακτήρες, που αυτό ήταν το ζητούμενο, στην ομάδα της Σύρου, να υπάρχουν παιδιά τα οποία αγαπούν αυτό που κάνουν και να δώσει τη δυνατότητα αργότερα στα μικρά κορίτσια αυτού του υπέροχου νησιού να αναδείξουν τις δυνατότητές τους και να έχουν και εκείνες τη δυνατότητα να παίζουν στην ομάδα της Σύρου. Είσαι και παίκτρια του beach soccer, να πούμε. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Έχω συμμετάσχει σε αρκετά τουρνουά beach soccer. Το πρώτο ήταν, μας είχε δώσει τη δυνατότητα πάλι ο κ. Χριστόπουλος, στην Ολυμπιάδα Ημιτού. Ποιες είχες συμπαίκτριες? Ήμουνα με την Ανά, ήμουνα με την Εύα Σιδέρη, ήμουνα με την Χριστίνα την Κολοκάθη. Τώρα είναι κάποια χρόνια πίσω που θυμάμαι την πρώτη ομάδα. Ήταν οι μικρές παίκτριες, η Σωτηρία Ιμπύρλη, η οποία είναι στον Αγίο Δημήτριο τώρα. Είχαμε την Γιάννα της Αγώνα τότε για τερματοφύλακα. Ήταν από τις πρώτες χρονιές τότε της Ολυμπιάδας. Ήταν η Ελένη Μαρίνου, μια απίστευτη παίκτρια, η οποία πλέον από όσο γνωρίζω έχει αποσυρθεί. Ήταν η Άτζη, η Γαργαρέτα και εκείνη μια σπουδαία παίκτρια. Είναι γενικά μια πολύ όμορφη εμπειρία το beach soccer, πολύ διαφορετικό από το κανονικό ποδόσφαιρο που ξέρουμε, πολύ πιο δύσκολο. Αλλά πραγματικά είναι και αυτό ένα υπέροχο συνέστημα. Ωραία. Πες μου και για την ΑΕΚ Futsal. Ναι, η ΑΕΚ μπήκε πάλι στο προσκήνιο με τον κύριο Χριστόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αρχικά και την ΑΕΚ που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία και θέλει και εκείνη με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει. Πήρατε το πρωτάθλημα, έτσι, βγήκατε. Μάλιστα, πήραμε το πρωτάθλημα στην πρώτη μας συμμετοχή. Είχαμε ένα πολύ καλό ρόστερ, είναι η αλήθεια. Είχαμε μετά και τη δυνατότητα όμως να παίξουμε και με μια ομάδα η οποία είχε έρθει από το Ισραήλ.
και είχαμε συμμετάσχει σε ένα τουρνουά μαζί τους στο Λουτράκι. Πολύ όμορφη εμπειρία και το φούτσαλ. Σίγουρα παίζει ρόλο η τεχνική περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Η ΑΚΑ έχει μια σπουδαία ομάδα και φαίνεται και στο αντρικό της. Και μακάρι όταν μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς να ξαναρχίσουμε και εκεί τις προπονήσεις, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο άθλημα. Πες μου έτσι και ορισμένες από τα κορίτσια που είσαι συμπαίκτριες, είναι η Νανά η Πλεξίδα. Ναι, είναι η Νανά η Πλεξίδα, είναι η Ιωάννα η Μελισσού, τέρμα είναι η Τόνια η Βαρβαροπούλου. Α, ναι, η Τόνια η Βαρβαροπούλου. Βέβαια, ναι. Πολύ καλή τερματοφύλακας. 17 χρονών. Την είχαν καλέσει και στην Εθνική Νεανίδων, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Έχει ταλέντο, είναι πάρα πολύ καλή και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να έχει πολλές επιτυχίες. Δεύτερο τέρμα είναι η Έλενα, η Δημητροπούλου. Μετά είναι η Μαριάννα η Μπούμπα, είναι η Χριστίνα η Κολοκάθη. Με τις συγκεκριμένες παίκτες είμαστε και στο Μπερσέα Σύρο, όπως και η Ελευθερία η Τριβιζάκη. Είναι η Μισελίνε, η Δανάη η Τερζή. Είναι ένα πολύ καλό ρόστερ που μακάρι να είμαστε καλά και να επιστρέψουμε πάλι και να βρεθούμε όλες μαζί. Και από ό,τι μου είχε πει και η Νανά, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ αγκάλιασαν αυτή την ομάδα σας, υποστήριξαν. Πραγματικά, ήταν σπουδαία η συμμετοχή του κόσμου, δεν το περιμέναμε. Ερχόντουσαν σε κάθε αγώνα και προσπαθούσαν με συνθήματα να μας εμψυχώσουν. Αρχικά και το site της ΑΕΚ ενημέρωνε κάθε φορά που είχαμε αγώνα τους φιλάθλους της ότι συμμετέχουμε και στο πρωτάθλημα και μας στήριξαν από την πρώτη στιγμή, όπως μας στήριξε και η διοίκηση της ΑΕΚ και όλα τα τμήματά της και είχαμε την ευκαιρία να να βραβευτούμε και φαίνεται ότι θέλουν να συνεχίσουν αυτό το έργο που κάνουν και φαίνεται ότι και οι φιλάθλοι το αγαπούν και ότι εφόσον συνεχίσουμε θα είναι δίπλα μας και τους ευχαριστούμε πολύ. Θα προέτρεπες, Εύη, κορίτσια, να παίξουν ποδόσφαιρο? Ναι, φυσικά. Για μένα είναι πολύ σημαντικό τα κορίτσια να έχουν συμμετοχή σε αυτό το άθλημα από μικρές ηλικίες, γιατί όλοι μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, αρκεί πραγματικά να το θέλουν. Να μπορούν σε μικρή ηλικία να έχουν τις επαφές τους, είτε να παίζουν με αγοράκια, είτε εφόσον υπάρχει κοντά στην περιοχή που μένουν κάποια ακαδημία, να προσπαθήσουν να κάνουν τα πρώτα βήματα. Είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα που εκτός από τις κινητικές δυνατότητες που ενισχύει, σε βοηθάει πάρα πολύ και σε κομμάτια συμπεριφοράς, πειθαρχίας, ανταγωνισμού, συνεργασίας, που όλα αυτά θα τους βοηθήσουν στο μέλλον σε ό,τι αποφασίσουν και να κάνουν. Ωραία. Εύη, τώρα πάμε να γνωρίσουμε τον αθλητικό όμιλο Περσέα Σύρου. Μάλιστα. Η πρόεδρος της ομάδας. Η πρόεδρος, η κυρία Δίνα Κοσμά, είναι ένας απίστευτος χαρακτήρας. Είναι σύζυγος του προπονητή μας, του κ. Θοδωρίου, που σχολίασα νωρίτερα. Έχει κάνει μια τρομερή προσπάθεια. Αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Θέλει να το προωθήσει. Θέλει να δείξει ότι ακόμα και τα νησιά, ακόμα και να μην έχουν τους οικονομικούς πόρους που υπάρχουν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ότι αν κάποιος το θέλει, μπορεί να το κάνει. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι προσπαθούν με ό,τι φαίνεται πολύ μικρό, ακόμα και το να δεις στα αποδυτήρια της φανέλης κρεμάστρα, να υπάρχουν φρούτα. Ναι, αυτό μου το είχε πει και η Νανά. Βεβαίως. Το να πας να κάνεις μπάνιο και να υπάρχουν αφρόλουτρα σαμπουάν, που πραγματικά μπορεί κάποιος να τα ακούει και να λέει εντάξει είναι λογικό, κι όμως δεν είναι λογικό. Και εμείς όταν είχαμε την πρώτη μας επαφή στο συγκεκριμένο σωματείο, πραγματικά ενθουσιαστήκαμε με τον τρόπο που μας υποδέχτηκαν, όχι μόνο η κυρία Ντίνα και ο κύριος Θοδωρής, αλλά ακόμα και τα κορίτσια στη Σύρο που θέλανε να μας γνωρίσουν, να μας ρωτήσουν πράγματα για τον εαυτό μας, για το ποδόσφαιρο, πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε για να γίνουν καλύτερες παίχτριες. Οι φίλαθλοι που βρίσκονται εκεί και έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και είναι δίπλα μας σε όλα τα πρωταθλήματα, ακόμα και στη Μύκονο, όταν παίζαμε που θεωρείται ας πούμε, το τοπικό ντέρμπι των νησιών, είχαν στηρίξει την ομάδα και είναι δίπλα μας. Είναι δίπλα μας σε όλα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και φυσικά πιο πολύ την πρόεδρό μας που ενισχύει αυτή την προσπάθεια με όποιον τρόπο μπορεί. Οι γηπαιδικές εγκαταστάσεις στη Σύρο. Είναι τρομερές, είναι ένα ολοκένουργιο γήπεδο. Πραγματικά νομίζω
νομίζω και οι φιλοξενούμενοι, δηλαδή όσες ομάδες έχουν επισκεφτεί το συγκεκριμένο γήπεδο, αλλά γενικά το συγκεκριμένο σωματείο, έχουν μείνει όλοι ευχαριστημένοι από την φιλοξενία που τους προέχουν. Είναι όλα στην εντέλεια, είναι ένα γήπεδο στο οποίο δεν φοβάσαι ότι θα χτυπήσεις, γιατί καλώς και εδώ στην Αθήνα υπάρχουν πολλά τέτοια γήπεδα που φοβάσαι να μπεις να παίξεις. Αλλά μέσα και τα αποδυτήρια πραγματικά φαντάζουν σαν ναός, είναι υπέροχα. Από ό,τι είπες και προηγουμένως, φίλαθλοι έρχονται να σας στους εντός έδρας αγώνες. Ναι, ήταν δίπλα μας σε όλα τα πρωταθλήματα, σε όλους τους αγώνες. Ακόμα και στην Αθήνα κάποιοι προσπαθούσαν να έρχονται για να μας παρακολουθήσουν. Είναι σημαντικό γιατί βλέπεις και τα μικρά κορίτσια από τις ακαδημίες ότι είναι εκεί και σε στηρίζουν και θέλουν, αν βάλεις γκολ, να πανηγυρίσεις και να πας κοντά τους, να το πανηγυρίσεις μαζί τους. Είναι οι γονείς των κοριτσιών που έρχονται σίγουρα να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους, αλλά είναι και άλλοι άνθρωποι που είναι από το νησί και φαίνεται ότι έχουν στηρίξει την προσπάθεια και ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν. Ωραία, να μας παρουσιάσεις τώρα έτσι το ρόστερ, τερματοφύλακας. Τερματοφύλακα, αυτή τη στιγμή έχουμε την Έλληνα, την Δημητροπούλου, που σας είπα ότι είμαστε στο φούτσαλ. Νομίζω ότι έχουμε κάνει άλλη μια μεταγραφή, απλά λόγω των συνθήκων δεν έχει τύχει να γνωρίσω την συγκεκριμένη παίχτρια. Στο αμυντικό κομμάτι βρίσκομαι εγώ ως στόπερ, μαζί αυτή τη στιγμή με την Ισιδώρα Γρηγορίου, η οποία έχει πολλά χρόνια εμπειρίας, έπαιζε στη Δόξα Δράμας, στην Αλφα Εθνική. Γνωριστήκαμε στα φιλικά. Είναι μια εξαιρετική παίχτρια από την οποία έχω να μάθω πάρα πολλά και ελπίζω και οι δυο μας να βοηθήσουμε την ομάδα για το καλύτερο. Εγώ συνεργαζόμουν, είχα δίπλα μου στο Πέρτη Φανή, η οποία δυστυχώς είχε έναν άσχημο τραυματισμό, ρήξη χιαστού, που αυτό την έχει κρατήσει μακριά από τα γήπεδα. Αλλά μακάρι να έχει την υπομονή και τη δύναμη και να συνεχίσει ξανά, γιατί μπορεί να τα καταφέρει. Στα μπακ έχουμε τη Γιούλα, η οποία είναι μια παίχτρια με τρομερή δύναμη ψυχής. Προσπαθεί πάρα πολύ, ενώ δεν είχε ασχοληθεί και εκείνη με το ποδόσφαιρο, ήταν κυρίως στο στίβο, αλλά κάνει εξαιρετική προσπάθεια και αγαπάει αυτό που κάνει. Ως αριστερό μπακ έχουμε την Αγγελική. Η Αγγελική είναι 15 χρονών, είναι ένα αστέρι της ομάδας, η οποία σίγουρα θα πάει ψηλά και μακάρι να την καλέσουν στην Εθνική. Είναι ένα κορίτσι με απίστευτο ταλέντο, η οποία έρχεται και από την Άξο και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στους αγώνες. Ως αμυντικά χαφ έχουμε την Χριστίνα Κολοκάθη και την Ελευθερία Τριβιζάκη. Πολλά χρόνια εμπειρίας και οι δύο. Με την ηρεμία τους και την ψυχραιμία τους οργανώνουν το παιχνίδι. Στα χαφ έχουμε την Μαριάννα Μπούμπα. Μία παίχτρια την οποία συνεργάζομαι και εκείνη από το 2012 στην Ολυμπιάδα, η οποία πήρε εμπειρίες μετά και στην ΑΕΛ που πήγε στην Αλφα Εθνική. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και εκείνη είναι πάρα πολύ μαχητική, έχει το πείσμα, δεν θέλει να χάνει τις μονομαχίες της. Έχουμε και την Χριστιάνα, η οποία είναι ένα κορίτσι από το Σύρο, η οποία έχει πολύ ταλέντο, πολύ καλή τεχνική. Τρέχει, προσπαθεί να βοηθήσει για να αναπτύξει το παιχνίδι από την δεξιά ή την αριστερή γραμμή, αναλόγως που βρίσκεται. Και μπροστά έχουμε συνήθως την Αλεξάνδρα, την Ευσταθιάδου, συγγνώμη. Είναι εκείνη από την όριζα το 2013 που παίζαμε μαζί στην Ολυμπιάδα. Πολύ καλή παίχτρια, με απίστευτη τεχνική, πολύ μυαλό, ξέρει να κρατάει την μπάλα και να κάνει πολύ ωραίες τρίπλες για να μπει τον γκολ. Η οποία συνεργάζεται με την Νανά και οι δύο είναι ένα πολύ καλό δίδυμο με μια πολύ καλή συνεργασία, οι οποίες σκοράρουν πάρα πολύ στην ομάδα του Περσέα. Ποιος στόχος είχε τεθεί κατά τη διάρκεια πριν την έναρξη της προετοιμασίας για τη φετινή σεζόν? Ο στόχος μας ήταν σίγουρα να κάνουμε αυτό που δεν καταφέραμε να κάνουμε την προηγούμενη χρονιά λόγω του ότι μας το στέρισε ο κορονοϊός, να ανεβούμε στη Β' Εθνική. Είναι κάτι που το θέλουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Υπάρχει το ρόστερ και υπάρχουν οι δυνατότητες που απαιτούνται για να ανέβει αυτή η ομάδα στην Α' Εθνική, στη Β' Εθνική, συγγνώμη, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, Εύη, ποια είναι τα αστέρια στον αθλητικό ομίλο Περσέα Σύρου?
τα αστέρια. Όπως σας είπα, θεωρώ αστέρι την Αγγελική, η οποία είναι μικρή παίχτρια, έχει ταλέντο και ελπίζω πραγματικά να αναδειχθεί και να κυνηγήσει το όνειρό της. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πραγματικά τα κορίτσια τα οποία βρίσκονται στη Σύρο και παλεύουνε, όπως είναι η Γιούλα, όπως είναι η Χριστιανά, όπως είναι η Πινελόπη, όπως είναι η Φανή, υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που πραγματικά θέλουν να πάρουν λεπτά συμμετοχής και να μάθουν να παίζουν. Οπότε για μένα αυτά είναι τα αστέρια και δεν μπορώ να πω ότι είμαστε εμείς που έχουμε την εμπειρία και παίζουμε. Σίγουρα μπορούμε να τις βοηθήσουμε ώστε εκείνες μετά να αναλάβουν αυτό το έργο το οποίο καλούμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Τα ονόματα, Εύη, ποιες είναι, ποιες είναι οι φίρμες? Οι φίρμες, εντάξει, η Σιδώρα, η οποία παίζει πάρα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι είναι φίρμα, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Μαζί με τη Χριστίνα την Καλοκάθη και την Ελευθερία Τριβιζάκη έχουν τα περισσότερα χρόνια εμπειρίας και στην Αλφα Εθνική που έχουν πάρει πολλές συμμετοχές. Από εκεί και πέρα, εγώ μαζί με την Μαριάννα, την Νανά και την Αλεξάνδρα έχουμε αρκετές εμπειρίες από τα σωματεία της Αθήνας και προσπαθούμε κι εμείς να βοηθήσουμε τον Περσέ γιατί του αξίζει να ανέβει ψηλά και θα ανέβει. Ποια είναι αυτή που φωνάζει περισσότερο κατά τη διάρκεια του αγώνα? Εγώ, σίγουρα εγώ. Γενικά προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα. Πολλές φορές για να μπριζώσω εντός αγωγικών τις παίχτριες θα φωνάξω, ορίομαι, αλλά το κάνω καθαρά για το καλό της ομάδας. Και πεισμώνουν όλες και προσπαθούμε στο 100% για τη συνέχεια. Αυτή που γκρινιάζει περισσότερο, η γκρινιάρα ποια είναι? Η γκρινιάρα θα έλεγα ότι είναι η Αλεξάνδρα. Πολλές φορές που αν δεν πάρει μία πάσα επειδή μπορεί να έχει δει όμως χώρο θα γκρινιάξει λίγο παραπάνω, αλλά είναι και μικρή ηλικιακά, οπότε είναι λογικό. Τελικά, Εύη, η βράχος στην ομάδα ποια είναι? Η Νανά είπε. Η Νανά είπε εμένα. Η Εύη τι λέει? Θεωρώ ότι όλοι μας στη συγκεκριμένη ομάδα έχουμε ένα ρόλο. Στο τέρμα βράχος είναι η Έλληνα. Στην άμυνα δεν παίζω μόνο εγώ. Απαρτίζομαι από άλλες τρεις παίχτριες στο αμυντικό κομμάτι. Ακόμα και εγώ να είμαι η βράχος, αν γίνει κάτι λάθος, μπορώ να φάμε τον γκολ. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει το στήριγμα η Σιδώρα που θα με καλύψει και εκείνη μετά θα είναι βράχος και θα περάσει μπάλα. Στο αμυντικό κομμάτι υπάρχουν και τα μπακ. Τα μπακ, αν κλείσουν σωστά, πάλι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ακόμα και να κάνουμε λάθος στο στόπερ. Στο κέντρο, ακόμα είναι και η Χριστίνα και η Ελευθερία, οι οποίες αλληλοκαλύπτονται πάρα πολύ σωστά. Οπότε θεωρώ ότι όλες έχουν το ρόλο του βράχου με το δικό τους τρόπο όμως κάθε μία. Αυτή που τρέχει είναι το μηχανάκι, ας πούμε, της ομάδας. Το μηχανάκι είναι σίγουρα η Αγγελική, είναι ασταμάτητη, είτε παίζει, είναι back half για μένα. Είναι πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορη, καλύπτει τη θέση της, βγάζει σέντρες, έχει μυαλό. Ενώ είναι πάρα πολύ μικρή, φαίνεται ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά της αυτό το κορίτσι. Το κανόνι. Το κανόνι. Αυτή που σκοράρει, που βάζει τα γκολ. Δεν θα πω την Ανά, όχι. Είναι κανόνι σίγουρα. Πολλές φορές όμως, για να η Ανά έχει το καλό ότι θα βάλει αυτό που μπορεί να χαθεί, είναι το δύσκολο γκολ, αλλά θα χάσει αυτό που λες ότι είναι το πιο εύκολο γκολ. Οπότε η Αλεξάνδρα έχει και εκείνη μια πολύ καλή επαφή με το τέρμα, αλλά θεωρώ ότι και οι δύο μαζί, αν είναι σε καλή μέρα, μπορούν να κάνουν απίστευτα πράγματα μες στο γήπεδο. Και αυτή που δίνει τις assist, τις πάσες? Παίρνουν πολλές assist από τα πλάγια, από την Μαριάννα και από τη Χριστιάνα, αλλά βοηθούν πάρα πολύ και τα αμυντικά half, η Ελευθερία κυρίως, που βοηθάει περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και η Χριστίνα. Τις στημένες φάσεις, τα foul, τα corner. Συνήθως θα τα κάνει η Αλεξάνδρα, η Χριστίνα, η Ελευθερία. Αναλόγως τώρα και όποια μεριά είναι το corner, που με δεξιά-αριστερά. Και το foul επίσης σε ποιο σημείο είναι. Το penalty. Για το penalty συνήθως θα πάρει πρωτοβουλίες, θα πούμε εμείς δηλαδή, να πάρει η Νανά ή η Αλεξάνδρα. Έχουν πάρα πολύ την επαφή με το τέρμα και με τα δίχτυα. Η σέντρα από τα δεξιά.
Στη σέντρα από τα δεξιά συνήθως Μαριάννα και από τα αριστερά συνήθως Χριστιαν. Ωραία. Εύη, τι να περιμένουμε από τον αθλητικό όμιλο Περσέα Σύρου όποτε έχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος. Και γιατί κάποιος να έρθει στο γήπεδο της Σύρου να παρακολουθήσει τη γενική ομάδα ποδοσφαίρου. Οι άνθρωποι εκεί κάνουν μια τρομερή προσπάθεια με τις, εκτός από τις εγκαταστάσεις και με τις προπονήσεις που κάνουν είτε στο κομμάτι της Ακαδημίας είτε στο κομμάτι των γυναικών. Θέλουν πάρα πολύ να βοηθήσουν τα κορίτσια να πάρουν τα παιχνίδια στα πόδια τους. Σίγουρα και εμείς με την εμπειρία μας θέλουμε να βοηθήσουμε για να πάει πολύ μπροστά αυτή η ομάδα. Σίγουρα ως πρώτος στόχος παραμένει πάντα η υγεία μας και να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Ο δεύτερος στόχος είναι να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο, να μένει μπάλα κάτω και να προσπαθούμε να κάνουμε όσο περισσότερες ευκαιρίες γίνεται, ώστε να έρθει η νίκη και μετά την νίκη φυσικά να έρθει και η άνοδος και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Καλούμε όντως τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει αγώνες, είτε στη Σύρο είτε όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα στην Αθήνα. Γιατί είναι μια ωραία προσπάθεια την οποία κάνουμε, που προσπαθούμε με την μπάλα κάτω, με παιχνίδι κάνοντας από πίσω, με πάσες, να φτάσει η μπάλα μπροστά, ώστε να φτάσει η μπάλα στα δίχτυα. Είναι ένα ωραίο ποδόσφαιρο, προσπαθούμε να το προωθήσουμε. Πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες και πάντα όταν παίζεις με άλλες ομάδες είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε και εμείς αυτή την προσπάθεια του γυναικείου αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Δημιουργείς εσύ μια δική σου ομάδα και θέλεις να κάνεις τρεις μεταγραφές. Να πάρεις μόνο τρεις παίκτριες. Ναι. Ποιες θα επέλεγες? Δεν θα πω μεγάλα ονόματα που συμμετέχουν ενώ στην Εθνική Ελλάδος. Θα πω δύο συγκεκριμένες παίκτριες που τις γνώρισα στην Ολυμπιάδα Ημιτού. Είναι η Μαρία, η Κοκμοτού και η Μαριάννα Κατοπόδη. Είναι δύο μικρές παίκτριες, 16 και τώρα η Μαριάννα νομίζω 18 χρονών, αν δεν κάνω λάθος ηλικίες. Τις γνώρισα όταν ήταν πολύ πιο μικρές. Έχουν απίστευτο ταλέντο, έχουν μυαλό. Τις έχουν καλέσει στην Εθνική Κορασίδων και πραγματικά έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους και εύχομαι να πάρουν πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλές εμπειρίες γιατί το αξίζουν και οι δύο. Όσον αφορά την τρίτη μεταγραφή, θεωρώ ότι θα ήταν τέρμα. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω την Τόνια, την Παρβαροπούλου, από την άποψη ότι είναι πολύ μικρή σαν παίκτρια και έχει όλο το μέλλον μπροστά της για να πάει ακόμα πιο ψηλά. Εύη, τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο, όπως σας είπα, θεωρώ ότι ενισχύει πάρα πολύ τα κομμάτια συμπεριφοράς, όπως είναι η συνεργασία, όπως είναι ο ανταγωνισμός, η ευγενής άμυλα. Και μαζί με τη δουλειά μου που είμαι εργοθεραπεύτρια, θεωρώ ότι με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να εκτιμήσω αυτά που όλοι μας θεωρούμε δεδομένα, τα οποία δεν είναι, και ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι υπό όλες τις συνθήκες. Σίγουρα μέσα στα νεύρα μας μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, να πούμε λίγο εκτός εαυτού, αλλά με όλες τις παίκτριες είμαστε 90 λεπτά αντίπαλες. Μετά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και ουσιαστικά παλεύουμε όλες για έναν κοινό σκοπό. Την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Οπότε μακάρι όλες να έχουν αυτό στο μυαλό τους πρώτα και μετά να ενισχύσουν τον εαυτό τους στα υπόλοιπα. Εύη, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για την συνεργασία σου με τον αθλητικό όμιλο Περσέα Σύρου? Σίγουρα ευχαριστώ τον Χρήστο Χριστόπουλο, ο οποίος με έφερε εκείνος σε επαφή με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Μετά ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θοδωρή και την Δίνα που ήρθαν άμεσα σε επαφή μαζί μου. Με έπεισαν γιατί στην αρχή είχα κάποιους ενδιασμούς λόγω της επαγγελματικής μου καριέρας και ότι δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω. Αλλά με ατομικό πρόγραμμα και με το να κατεβαίνω στους αγώνες έχω καταφέρει και θα συνεχίσω να κάνω αυτό, να δίνω το 100% για τη συγκεκριμένη ομάδα. Και φυσικά ευχαριστώ πάρα πολύ και το Σωματείο της Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι τότε δέχτηκαν τη μεταγραφή μου στον Περσέα Σύρου.
Ωραία. Κλείνοντας, Εύη, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της ποδοσφαιρίστριας του αθλητικού όμιλου Περσέα Σύρου, Εύης Καρέτσου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι θα ήθελες εσύ, Εύη, να τους πεις? Θα ήθελα να τους πω ότι να συνεχίσουν να πιστεύουν ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο θα έχει την ανάδειξη που όλοι θέλουμε να έχει και να είναι και εκείνο εισάξιο όσο είναι το αντρικό ή ακόμα όπως είναι και το μπάσκετ το γυναικείο που πραγματικά ακούγεται πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Χρειάζεται θέληση, χρειάζεται υπομονή, ψυχραιμία και να έχουν όλες την ικανότητα να ανταπεξέλθουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες που υπάρχουν και να σκέφτονται